τη συνεργασία. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει το συμπόσιο αυτό. Να ευχαριστήσω και όλους τους γλύπτες που ήταν εδώ και συμμετείχανε. Δεν θα σας κουράσουμε. Ένα χαιρετισμό. Ο Δήμαρχος, εκπρόσωπος από τη Σιδενόρ και οι γλύπτες. Θα ξεκινήσουμε με τον Δήμαρχο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ιδιαίτερη ευχαρίστησή μου από το αποτέλεσμα, αλλά από, και, από τις σκέψεις που είχε ο Απόστολος να καταφέρουμε να κάνουμε το συμπόσιο των γλυπτών μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, προσπάθεια που και μας ήταν πρωτόγνωρη, απλώς την υιοθετήσαμε. Διότι κατανοήσαμε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαγιάννη και τους καλλιτέχνες όλους, τα ονόματα, άμα μπορώ να τα πει, Απόστολος, που ήταν Απόστολο, και βεβαίως αυτούς που κατάλαβαν την προσπάθειά μας και συνενέσανε μαζί μας, τη Σιδενόρ και τη Σοβέλ. Δύο εργοστάσια τα οποία είναι στην περιοχή μας, αλλά έχουμε μια ιδιαίτερη συνεργασία και μια συμμετοχή στην κοινωνία σημαντική όχι μόνο τώρα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του. Και ελπίζουμε να έχουμε αυτή τη συνεργασία και τη βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ ωραία τα έργα. Ευελπιστούμε να πάμε και στην επόμενη χρονιά. Έχουμε υλικά να δουλέψουμε, να δημιουργήσουμε το πάρκο των γλυπτών. Βέβαια κάποια από αυτά θα χρησιμοποιήσουμε και τα άλλα κτίρια. Έχουμε μέλλον. Τα μηνύματα της προσπάθειας είναι πολλαπλά. Θα μας τα εκτιμήσει και ο κ. Παπαγιάννης. Βέβαια και για την τέχνη και για να προσφέρουμε στην κοινωνία του Αλμυρού τα γλυπτά και την ανακύκλωση και πώς μπορεί τα άχρηστα υλικά να είναι πολύ χρήσιμο εν τέλει, αλλά να δώσω το λόγο. Πού θα δώσω το λόγο? Είναι η κυρία Μιλοθρίδου, είναι εκπρόσωπος της Ιδενόρ και είναι υπεύθυνη επικοινωνία. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ως εκπρόσωπος της Ιδενόρ σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Βέβαια, κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε, πέρα από τη Σοβέλ υπάρχει και η Αηφόρος. Α, συγγνώμη. Μην την ξεχνάμε και την Αηφόρο, η οποία μάλιστα στην καρδιά της έχει την έννοια της ανακύκλωσης. Σαφώς και οι δύο εταιρείες μας παίρνουν προϊόντα χάλιβα, των οποίων ο κύκλος ζωής έχει τελειώσει. Και μέσα από την παραγωγική διαδικασία τους δίνουν νέα πνοή και συνεχίζει ο χάλιβας, έχει αυτή την ιδιότητα να συνεχίζει την πορεία του αένα, και μέσα σε αυτό το ταξίδι, το αέναο ταξίδι που κάνει ο χάλιβας, είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή την περίοδο και με την πρόταση, την ιδέα του Απόστολου του Χρυσιώτη, μπορέσαμε και συναντήσαμε και την τέχνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα μας μιλήσουν αρχικά ο κύριος Παπαγιάννης και μετά ο Αποστόλης, που όπως είπε και η Σοφία, ήταν ο δημιουργός αυτής της ιδέας, και χωρίς την ιδέα του Αποστόλη δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα για να δείτε αυτά τα λίγα έργα που κάναμε. Να ξέρετε ότι τα συμπόσια γλυπτικής είναι ένας θεσμός παγκόσμιος με τον οποίο δημιουργούνται πάρκα γλυπτικής σε πολλές χώρες του κόσμου, και είναι ένας τρόπος με πολύ λίγα χρήματα δημιουργηθούν γλυπτά στο δημόσιο χώρο. Αυτό το κάνουμε στην Ελλάδα κάποιοι γλύπτες εδώ και πολλά χρόνια, και το έχουμε κάνει τουλάχιστον σε 25 πόλεις της Ελλάδος και στην Κύπρο, και έχουμε δημιουργήσει πάρκα γλυπτικής με μεγάλα γλυπτά και γίνονται συνήθως τον Αύγουστο. Εγώ κατά σύμπτωση έχω και κάνει και ένα μουσείο γλυπτικής στα Γιάννηνα, και κάθε καλοκαίρι, 13 χρόνια τώρα που λειτουργεί το μουσείο, δημιουργούμε ένα συμπόσιο γλυπτικής εκεί με ανακυκλώσιμα υλικά. Και φέτος είναι προσκεκλημένος και ο Απόστολος και ο Ιορδάνης. Ο Ιορδάνης ο Πιμενίδης, με τον οποίο
φτιάξαμε αυτό το δέντρο μπροστά μας, το οποίο γυρίζει κιόλας, αλλά σήμερα δεν μας έκανε τον... Έχουμε άπνοια και δεν μας έκανε τον, τη χάρη ο αέρας να γυρίσει. Ο Ιορδάνης έκανε και αυτά τα μικρότερα έργα, ο οποίος διαρκώς κάτι βρίσκει στα ανακυκλώσιμα και κάτι δημιουργεί. Ο Απόστολος έτσι κι αλλιώς δημιούργησε το άλλο δέντρο και το τοποθετήσαμε δίπλα. Κάτω στα πόδια του υπάρχει το έργο του Θανάση του Μπερούτσο, ο οποίος είναι και μαθητής μου και είναι από τους πολύ καλούς γλύπτες. Έκανε δύο γλυπτά και εκείνος και τον άνθρωπο εδώ πέρα που έχει το σωσίβιο. Και τα παιδιά εδώ, οι σπουδαστές ακόμα της σχολής, ο ένας είναι απόφυτος, όχι ο άλλος είναι σπουδαστής, τους οποίους φέραμε να βοηθήσουν και μας κλέψαν και την παράσταση. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν για λιγότερες από 15 μέρες. Και αν είχαμε περισσότερο χρόνο θα δημιουργήσαμε διάφορα, γιατί αφήσαμε υλικό εκεί πέρα και για άλλα υλικά. Πάντως, βάζουμε την μαγιά για ένα πάρκο γλυπτικής που έχουμε δημιουργήσει πολλά στην Ελλάδα, γιατί η τέχνη είναι μια υπόθεση που πρέπει να μπει στη ζωή του πολίτη. Δεν το καταλαβαίνει πολύ ο κόσμος αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνει τι είδους επιρροή έχει στην ψυχολογία του και στην ψυχοσύνθεσή του. Αυτό το έχουν πει πολλοί, δεν το λέω εγώ. Άλλωστε οι χώρες που θεωρούνται πολιτισμένες γιατί έχουν την τέχνη όλων των ειδών στη ζωή τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και περνάω το λόγο στον Απόστολο, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος. Θα με συγχωρέσετε λίγο, ξέχασα να πω ότι μας θυμάστε μέρα με την παρουσία του Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τριαντόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας και από μένα. Κατορθώσαμε και σε αυτές τις καιρικές συνθήκες να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το έργο. Ναι, θα ευχαριστήσω εγώ. Αυτό ήθελα να πω. Όλη η δουλειά των συμποσίων είναι μια ομαδική δουλειά. Εδώ καταρχήν είναι η ομάδα των γλυπτών που δουλέψαμε όλοι μαζί για να δημιουργηθούν τα δέντρα. Ο Ιωάννης ο Πιμερνίδης, ο Γιάννης ο Μαυρίκος, ο Κώστας ο Μάρος και ο Θανάσης ο Μπερούτσος. Και όλοι δούλεψαν... με πολύ μεγάλο μεράκι και όρεξη και περάσαμε πολύ ωραία, γιατί εμείς οι καλλιτέχνες μπορούμε να περνάμε ωραία δουλεύοντας. Βέβαια πολλοί μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά εμείς το χαιρόμαστε κάπως παραπάνω δημιουργώντας τα έργα. Και το σημαντικό είναι ότι ήταν μια ομαδική δουλειά που εκτός από τους καλλιτέχνες, όλα αυτά που υπόθηκαν ήταν και όλοι αυτοί που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Και ο Δήμος που αγκάλιασε αυτή την ιδέα και οι εταιρείες η Σιδενόρ και η Αϊφόρος. Στην Αϊφόρο εγώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα γιατί με συγκίνησε κιόλας το πραγματικό ενδιαφέρον, γιατί πέρα από τις χορηγίες και τα λοιπά, η πραγματική πλάτη που βάλαν για να γίνουν αυτά τα έργα, γιατί πραγματικά ο Γιάννης, ο Τσουκάλης βοήθησε πραγματικά, ο Ρηθής, ο Κώστας, ο Λόλος, που πέρα από τα υλικά, δηλαδή πραγματικά εγώ δεν έχω λόγια. Εγώ αισθανόμουν ότι μπαίνουμε και νοχλούμε εκεί και οι άνθρωποι ερχόταν εδώ και αν δεν ήταν πραγματικά, ίσως να μην μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή όλα με αυτόν τον τρόπο που παρουσιάζονται. Οπότε πραγματικά δεν ευχαριστώ για αυτό τον λόγο. Και θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους ανθρώπους εδώ του Αλμυρού που αγκάλιασαν πολύ, διάφοροι πρόσφεραν διάφορα πράγματα. Ναι, εκτός από τις μεγάλες χορηγίες που στήριξαν τη φιλοξενία όλη και των καλλιτεχνών, ας πούμε, και όλα τα έξοδα, υπήρχαν μαγαζιά που πρόσφεραν το στρέτο, έδωσαν τους καφέδες εδώ στα παιδιά. Η κύριε Μπαζή μας έδινε πρωινό. Να πω έτσι λίγο για να τους ευχαριστήσω θέλω. Ο Παναγιώτης ο Κοζιάς μας πρόσφερε κάποια φρούτα. Γενικά υπήρχε, ας πούμε, μια προσπάθεια από τους ανθρώπους όλους να βοηθήσουν και το βλέπαν πολύ θερμά. Και η μεγάλη, τέλος πάντων, κατάληξη που θα μπορούσε να έχει αυτή
Η προσπάθεια ήταν πραγματικά αυτό που συζητάμε, να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα πάρκο γλυφτικής σε αυτόν εδώ το χώρο, όπου ένα παλιό ξεχασμένο πάρκο που ήταν και αγαπημένο τον παιδικό μας χρόνο, που γινόταν το παζάρι εδώ παλιά, που ερχόμασταν εκδρομές στο δημοτικό κτλ., να πάρει μια νέα πνοή, και αυτό θα μπορέσει ίσως να βάλει και τον Αλμυρό να δώσει ένα στίγμα στο χάρτη έτσι του πολιτισμού της Ελλάδας και γενικότερα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.